Με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Κεντρών στη Θεσσαλονίκη, ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης, παραχώρησε συνέντευξη στην Αναστασία Αργυριάδου. Ο ίδιος μιλά για τη σχέση του με τον πρόεδρο αφότου παντρεύτηκε τη μητέρα του, την καριέρα στην πολιτική που ανοίγεται μπροστά του, αλλά και την προσωπική του ζωή. Ζώντας κοντά στο Βασίλη Λεβέντη, το είχατε όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με την πολιτική? Όνειρο ζωής, όταν έχεις ένα έτσι μικρόβιο, να το πω με την καλή έννοια όμως, μέσα στο σπίτι σου, κάποια στιγμή λες ναι, γιατί όχι, να μην ακολουθήσω, να μην τον στηρίξω και έμπρακτα δίπλα του, γιατί τον στήριζα. Αυτό που έχει πει και ο ίδιος, όταν σβήναν τα φώτα, εμείς ήμασταν δίπλα. Εγώ και η μητέρα μου το στηρίζαμε. Αλλά τώρα που μου ζητήθηκε επίμονα από τον ίδιο, γιατί θα ήθελε να έχει έναν άνθρωπο μέσα τον οποίο μπορεί να πρεσβεύσει τις αρχές του κέντρου, γιατί μεγάλωσε με τις αρχές του κέντρου, μου το ζήτησε να τον βοηθήσω και να κάτσω δίπλα του, να τον στηρίξω και σαν άνθρωπος εμπιστοσύνης. Και επειδή πιστεύει στα νιάτα, στην νεολαία, αγαπάει πάρα πολύ την νεολαία και ό,τι κάνει το κάνει για την νεολαία, έβλεπε και στο πρόσωπό μου έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί να προσφέρει κάτι σε αυτόν τον αγώνα. Τι παιδικές αναμνήσεις έχετε τον Βασίλη Λεβέντη, τι είναι αυτό που θυμάστε και που σας έμεινε? Σίγουρα μου μάθαινε πράγματα όσον αφορά τη μόρφωση, τον τρόπο να διαβάζω, να εστιάζω στη μόρφωση, γιατί πιστεύει στη μόρφωση. Αλλά ήταν πιο πολύ ένας άνθρωπος δάσκαλος δίπλα μου, δεν με μάλωσε ποτέ. Έχετε πει ότι στις δύσκολες στιγμές της πολιτικής κλεινόταν σε ένα δωμάτιο και έκλαιγε. Τότε εσείς τι κάνατε, πώς αντιδρούσατε? Δεν είπα ότι έκλαιγε. Κλεινόταν σε ένα δωμάτιο. Μπορεί να ήταν και τρεις και τέσσερις μέρες. Αυτό που κάναμε ήταν να το στηρίζουμε. Να είμαστε δίπλα του. Υπήρχαν και οι ευχάριστες στιγμές, δηλαδή εκτός πολιτικής, μέσα στο σπίτι? Πάντα υπάρχουν ευχάριστες στιγμές. Οικογενειακές στιγμές υπάρχουν πάντα. Και όπως είναι σε όλες τις οικογένειες, ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είναι πολιτικός και επειδή έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στην πολιτική. Εξακολουθεί να είναι ένας πατέρας, εξακολουθεί να είναι ένας σύζυγος, εξακολουθεί να είναι να είμαστε μια οικογένεια. Τελικά πατέρας είναι αυτός που βιολογικά είναι ο πατέρας ή αυτός που σε μεγαλώνει? Πατέρας είναι αυτός που σου δίνει αξίες στη ζωή. Και σίγουρα αυτός ο μεγάλος, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και αυτός που είναι δίπλα σου και σε μορφώνει και σε διδάσκει και σου μαθαίνει αρχές. Ο πρόεδρος έχει ως όνειρο ζωής κάποια στιγμή να αναλάβετε στη ταινία? Αν κρίνει ότι είμαι έτοιμος να μπορέσω να με στηρίξει με μια τέτοια προσωπικότητα, σίγουρα θα είναι τιμή για εμένα. Αλλά μιλάμε για ένα υποθετικό σενάριο και μιλάμε για πολλά χρόνια μετά. Τι κάνει ο Μάριος Γεωργιάδης εκτός Βουλής? Ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι εκτός Βουλής. Εντάξει, εργαζόμουν, ήμουνα σε μια πολυεθνική εταιρεία στέλεχος για αρκετά χρόνια. Έχω εργαστεί και σε τηλεοπτικό σταθμό στο Έξτρα στο παρελθόν, γνωρίζετε το βιογραφικό μου. Παρ' όλα αυτά, η καθημερινότητα μου προσπαθώ να μην αλλάξει, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζω στο κοινοβουλευτικό έργο. Ελεύθερος χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, γυρνάω πάρα πολύ αργά στο σπίτι μου. Δηλαδή, στερούμε και από τους φίλους μου ακόμη. Προσπαθούν να βρουν χρόνο να βρεθούν μαζί μου, έστω για ένα καφέ, ένα ποτό, κάτι. Εμένα μου αρέσει ο αθλητισμός, ας πούμε, και από τότε που μπήκαμε στη Βουλή, δεν έχω χρόνο να αθληθώ. Ευτυχώς που έχουμε και το μπάσκετ της Βουλής. Και πηγαίνουμε κάθε Τετάρτη μεσημέρι και συναντιόμαστε μαζί με παλέμαχους μπασκετμπολίστες και παίζουμε έτσι φιλικούς αγώνες μεταξύ μας σε μορφή προπόνησης. Υπάρχουν και πολύ θετικές εντυπώσεις γενικά για το στυλ σας. Δηλαδή, σας έχω χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο καλοντημένους της Βουλής. Είναι κάτι που προσέχετε ιδιαίτερα? Ναι, μου χαρά μου, εντάξει. Είναι κάτι που πρόσεχα πάντα τον ντυσιμό μου. Αλλά στόχος μου δεν είναι το φαίνεστε. Στόχος μου είναι να μπορέσω να έχω πολιτική πορεία και κοινοβουλευτικό, άξιο κοινοβουλευτικό έργο. Μητέρα σας τι λέει που έχει και δεν έχει δύο άντρες στο σπίτι? Η μητέρα μου ζει και εκείνη το δικό της όνειρο και εφιάλτης ταυτόχρονα. Σίγουρα δεν ήταν κάτι που περίμενε και η μητέρα μου δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε γιατί έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια, 35 χρόνια δίπλα στον πρόεδρο. Έχει ζήσει όλες τις καλές και τις άσχημες στιγμές. Πώς ονειρεύεται λοιπόν το μέλλον ο Μάριος Γεωργιάδης? Αυτή τη στιγμή θέλω να αποδείξω ότι όντως αξίζω να είμαι εκεί που είμαι και υπάρχει και καταλαβαίνετε ότι είναι και ακόμη πιο δύσκολο για τη δική μου πλευρά. Γιατί ναι, μεν είμαι νέος στη Βουλή, αλλά θέλω να με γνωρίσει ο κόσμος σαν τον Μάριο Γεωργιάδη και όχι σαν το γιο του Λεβέντη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και συζητάνε όλοι.